Διότι σε ένα θαύμα ελπίζει ακόμα ο Γιάννης Δαμιανός, 3 χρόνια μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, κατά την προσπάθειά του να τηρήσει το έθιμο των Θεοφανίων. Έκτοτε παραμένει καθυλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο και μιλά στον Αντένα για τη ζωή του αλλά και για τη στήριξη της οικογένειάς του. 6 Ιανουαρίου 2021. Ο Γιάννης πέφτει στη θάλασσα για να πιάσει τον Σταυρό την ημέρα των Θεοφανίων, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του, που επέφερε ολική τετραπληγία και τον καθήλωσε σε αναπηρικό αμαξίδιο. Την περίοδο εκείνη ο αδερφός του έπασχε από λευκαιμία και ο Γιάννης είχε κάνει τάμα για να γίνει καλά. Ήθελα να πέσω, να πιάσω τον Σταυρό και να αφιερώσω αυτή τη δουλειά και στον αδερφό μου, πάνω απ' όλα. Ήταν μία λάθος κίνηση που έκανα. Και δεν υπολόγισα σωστά τα νερά και είχα αυτό το τραυματισμό. Έπαθα κάκο στον αυγένα. Είχα πλήρη διατομή του νοτιού μυελού. Δεν έχουμε κάποια κινητική βελτίωση. Από το λαιμό και κάτω δεν μπορώ να πουλήσω απολύτως τίποτα. 3 χρόνια μετά, ο Γιάννης ελπίζει σε ένα θαύμα. Δεν έχει αλλάξει από την δουλειά και μετά. Όπως πίστευα τότε, έτσι πιστεύω και τώρα και είμαι ακόμα και δυνατά. Με τον Χριστό έχουμε και ελπίδες. Να γίνει και οποιοδήποτε θαύμα, έτσι. Δεν έχω μετανιώσει την ημέρα εκείνη σε καμία περίπτωση. Πριν από λίγες ημέρες είχε μοιραστεί μία δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook με 2 φωτογραφίες του. Η μία από το 2020 και η άλλη από φέτος. Και οι 2 στο ίδιο σημείο. Στη λεζάντα που συνοδεύει τις φωτογραφίες, μιλά για την στήριξη της οικογένειάς του όλα αυτά τα χρόνια. Όταν έχεις ανθρώπους δικούς σου, δίπλα σου, την οικογένειά σου, τους συγγενείς σου, φίλους σου. Και συμπαραστέκονται έτσι όπως συμπαραστέκονται εμένα οι δικοί μου άνθρωποι, σίγουρα περνάει πολύ πιο ευχάριστα και όταν υπάρχει αγάπη, ξεχνάς τον πόνο. Παραμονή των Θεοφανίων. Ο Γιάννης απευθύνεται σε όσους αύριο θα πέσουν στη θάλασσα να πιάσουν το Σταυρό και τους λέει να προσέχουν πολύ.